Τρίτο Πάσχα με δεκάδες λαβωμένες εκκλησίες από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, καθώς ο δρόμος είναι μακρύς τόσο για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών όσο και για την αποκατάσταση των ιερών ναών. Για τρίτη συνεχή χρονιά, Χριστούγεννα και Πάσχα, συμπολίτες μας κάνουν ή σε αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων φιλοξενούνται ή σε πρόχειρες διαμορφωμένους χώρους ή σε αίθουσες των ναών. Αυτό λοιπόν πρέπει να λυθεί. Έχουμε ήδη 8 ενορίες οι οποίες λειτουργούν σε αίθουσες. Σε αίθουσα λειτουργεί εδώ ο Γαλατάς, λειτουργούν οι Μελέσσες, λειτουργεί πάνω η Αγία Κυριακή στην Κασταμονίτσα. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αποκατάσταση των εκκλησιών που περνά μέσα από την εκπόνηση μελετών που ακόμα δεν έχουν ανατεθεί από την πλευρά του Υπουργείου. Σε 8 ενορίες οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας τελούνται εκτός ναών σε αίθουσες. Αντιθέτως, θετική εξέλιξη αποτελεί η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκτάριου, όπου εκεί τελούνται οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας του Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, καθώς όπως είναι γνωστό, την αντίστοιχη περσινή περίοδο οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας τελούνταν σε χώρο πρώην τραπεζικού υποκαταστήματος στην καρδιά του Αρκαλοχωρίου. Προς το παρόν φύγαμε από την αίθουσα όπου μέχρι πρότινος κάναμε τις ακολουθίες, αποκαταστήσαμε τον Ναό του Αγίου Νεκταρίου και στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο παλιό Αρκαλοχώρι μέσα γίνονται πλέον οι ακολουθίες. Αχτίδα ελπίδας αποτελεί το γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου προχώρησε στην αποκατάσταση 5 ιερών ναών, ενώ αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν προσεχώς και στο μικρό ναό της Βόνης. Αλλά και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στυλιανίδης, με τον κύριο Κουτουλάκη, τον Αρκαλοχωρίτη Γενικό του Γραμματέα, μας έχουν δώσει και εκείνη ένα ποσό και θα προχωρήσουμε και σε κάποιους ναούς, δηλαδή θα προχωρήσουμε ταχύτερα. Την ανάγκη να τρέξουν οι διαδικασίες στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για μελέτες και έργα αποκατάστασης σε 10 ναούς που υπέγραψε πριν από λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης Κρήτης, τονίζει ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου. Δίνουμε μία προτεραιότητα στους καθεδρικούς ναούς, μεταξύ αυτών είναι και του Αρκαλοχωρίου Καθεδρικός Ναός. Προσπαθούμε με την περιφέρεια να δώσουμε λύσεις στο θέμα αυτό, ούτως ώστε να υπάρξει μια πρόοδος για τους ναούς. Περισσότεροι από 100 ναοί έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι των ενοριών να στερούνται τον χώρο λατρείας. Ωστόσο, προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των καθεδρικών ναών, ενώ επόμενο αγκάθι μετά την εκπόνηση των μελετών είναι η εξασφάλιση κονδυλίων.